Παρά τι διαβεβαιώσει του Δημάρχου Ηρακλείου ότι δεν θα κοπεί ούτε ένα δέντρο στο πάρκο Γεωργιάδη, τελικά αυτό δεν συνέβη στη διάρκεια εκτέλεση των εργασιών ανάπλαση. Ακόμα είναι νωρί, μπορεί να κοπούν κι άλλα. Όλοι είναι ψεύτε. Τι να με, δεν το με διαπιστώσει. Συνεχώ αυτό το κάνουμε. Είναι ψεύτε όλοι του. Εφόσον είχε πει ότι δεν θα κοπεί κανένα από τα πολιετή δέντρα, έπρεπε να το κάνει. Ασαφώ μόμος τη δήλωνε ο Δήμαρχο στη διάρκεια ενημέρωση των πολιτών στο Πάρκο Γεωργιάδη στις 3 Οκτωβρίου του 2018. Για δεν χρειάζεται να το σχολιάσω καν. Εδώ βλέπετε για την πλατεία Κορνάρο, πώ την κάναμε με τα δέντρα. Εδώ οτι δέντρο ή το κόβουμε. Δεν υπάρχει πέρυσι που προστατεύουμε τα δέντρα. Δεν έχει μείνει και κανένα δέντρο στο Όλα είναι μάρμαρα, πλακάκια κλπ. Είναι δυνατόν να έχω ήλιο και να βάζω μάρμαρα. Οτιδήποτε κόβεται σε πράσινο είναι κρίμα. Ε, δεν μου αρέσει πολύ και εμένα προσωπικά. Λόγω και τη σχολή μου γεωπονία είμαι κι εγώ. Αντί να φυτέυουμε, κόβουμε και... και έχει να κάνει και με το εξωγόνο και με τη φύση και με όλα και με την οικολογία. Να βελτιώσουν το χώρο, αυτό καλό θα είναι. Αλλά δεν βλέπω να γίνεται τίποτα. Τίποτα. Τα ξέρουμε. Δεν τα ξέρουμε. Ελλάδα είμαστε. Εσείς Βάζουν εκεί. ένα έργο, το κάνουν κάτω και μετά το παρετάνε. Για τα δέντρα που απομακρύνθηκαν, ο Δήμο Ιρακλείου υποστηρίζει ότι τρία δέντρα εντό του χώρου τη παιδική χαρά του πάρκου είχαν πάρει μεγάλη κλίση μετά τι τελευταίε έντονε βροχοπτώσει, σημειώνοντα σε σχετική ανακοίνωση τα παρακάτω. Ο επιβλέπων γεωπόνου εκ μέρου του Δήμου Ιρακλείου ζήτησε να διενεργηθεί αυτοψία από το δασαρχείο για να διαπιστωθεί η επικίνδυνοτητα. Ο αρμόδιο επιβλέπων τη Διεύθυνση Δασών μαζί με τον Διευθυντή Δασών μετέβησαν επιτόπου. Επιβεβαίωσαν τον κίνδυνο που ήταν μη αναστρέψιμο και εξέδωσαν απόφαση υλοτομία, η οποία αναρτήθηκε στη διάβεια, και τέθηκε όρος όρο να γίνει εκ νέου φύτευση μεγάλων δέντρων στη θέση των επικίνδυνων, που αναπόφευκτα απομακρύνθηκαν. Με τη φράση η αποκάλυψη ενό προαναγγελθέντο εγκλήματο, οι φυλέ του πάρκου αναφέρουν σαν άρτησή του: Κάτω τα χέρια από το πάρκο, κάτω τα χέρια τι ζωέ μα. Σημειώνοντα μεταξύ άλλων. Και να που τώρα δυστυχώ επιβεβαιωνόμαστε. Και να που τώρα οι ίδιοι άνθρωποι, οι άρχοντε και οι αυλικοί του βγαίνουν και λένε πάλι αστείε δικαιολογίε για τα εγκλήματά του, θεωρώντα ότι απευθύνονται σε αφελεί. Τα δέντρα που κόψαμε είχαν γύρει επικίνδυνα από τι τελευταίε κακοκαιρίες. Μάλιστα. Τα δέντρα λοιπόν που στέκονταν ακλόνητα για πάνω από 50 χρόνια έγυραν απότομα λίγο μετά την είσοδο του εργολάβου στο πάρκο. Οι μεγάλε του ρίζε που είχαν το μέγεθο κορμού δέντρου και στηβάχτηκαν μαζί με τα υπόλοιπα κομμένα δεν ξεπατώθηκαν από τον εργολάβο που έσκαψε τόσο σοβαθιά για να τι κόψει, αλλά από την κακοκαιρία. Ό,τι χρειάζεται το απαραίτητο να, κάνω ξέρω, εντάξει να το κόψουμε. Αλλά δέντρα να φέρουμε, η γνώμη εμένα ότι δεν πρέπει. Εντάξει, εννοείται πω δεν είναι σωστό να κόβουμε δέντρα. Ε, πρέπει <coughs> να διορθωθεί αυτό, να, κάνουν, να γίνουν παράπονα ή διαδηλώσει οτιδήποτε. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, πριν από μία εβδομάδα, ο Δήμαρχο, συνοδευόμενο από τον Γιάννη Ανασασάκη, επισκέφθηκε το πάρκο Γεωργιάδη, σημειώνοντα ότι ολοκληρώθηκαν τα κλαδέματα και ότι το προσεχέ καλοκαίρι θα έχει δοθεί προσκρίση στο κοινό το πρώτο κομμάτι του έργου, κάτι ωστόσο που δεν άφησαν ασχολίαστο οι φυλέ του πάρκου. Γιατί δεν μίλησαν για κοπέ δέντρων, η ευθύνη για όσα έγιναν μέχρι τώρα και για αυτά που θα γίνουν στο μέλλον ανήκει αποκλειστικά στο Δήμο Ηρακλείου και στον εργολάβο του έργου. Όλα αυτά γίνονται βάσει προγράμματο που θα εξυπηρετεί στον αρχικό σχεδιασμό του Δήμου Ηρακλείου και τον συν αυτό για ένα πάρκο αποστηρωμένο και τσιμεντοποιημένο που θα ταιριάζει γάντι με το υπόλοιπο κέντρο τη πόλη που ετοιμάζονται να μετατρέψουν σε μια Disneyland για τουρίστε και καταναλωτέ.